πάντα αυτό το πράγμα και τα πάντα πληρώνουν. Ο θησαυρός των αδερφών και δύσκολος έλθε και σκήνωσαν εμάς. Καθάρισαν εμάς από πάσχες κυρίες. Οδήγησαν εμάς και σπάσουν την αλήθεια τα σύμβαση. Σώσουν αγαθέ και ασφιχάς. Καλώς ορίσετε, Αγγέλο. Για κάνω κάτι και γιατί να με συγχωρήσετε. Ότι τώρα δεν βλέπω και τα αυτιά μου δεν ακούνε καλά. Αναλόγως είστε πολύ καλά. Ανάλογα με την ηλικία σας είστε πάρα πολύ καλά. 96. Αλλά κατόπιν θα ζητήσω στα αρχεία, δηλαδή το γράμμα του Βατεπηδίου. Να το κοιτάξω. Είμαι δικό σας. Είναι ευλογία για μας αυτό. Είναι ευλογία για μας αυτό. Δεν ξέρω, για μένα είναι ευλογία που δηλαδή μου έδωσαν με μεγάλη προθυμία και σαν ήταν ευλογημένο από το Θεό. Κατόπιν αρρώστησε εγώ στην Γαλλία με το έλκος του στομάχου και φτωχός ήμουνα και έπασα την ευλογία. Και ύστερα από την εγχείρηση ολόκληρη, διότι μου έβγαλαν ολόκληρο το στομάχι και το δεκάδεξι δεύτερο. Ναι. Και έτσι με άφησαν. 12 χρόνια ήμουνα δηλαδή δυσκολευόμενος να τρώγω. Κατόπιν άρχισε κάπως και κατόπιν κάτι έχω, αλλά ψεύτικο. Είδαν από το Θεό γέροντα να έρθετε εδώ. Ήταν από το Θεό να έρθετε εδώ. Να σας πω, Άγιε Καθήκον. Φοβάμαι πάντοτε να λέγω ότι με μένα γίνεται κάτι. Αλλά μου φαίνεται ότι τίποτε δεν έγινε σύμφωνα με την φαντασία μου. Αλλά όλα έγιναν από το Θεό. Αυτό φαίνεται τώρα από την εμπειρία της Εκκλησίας, φαίνεται ότι είναι από το Θεό. Διότι τώρα είναι ένα έργο που έχει παρελθόν πίσω. Και το παρελθόν λέγει ότι είναι από το Θεό, έτσι λέγουν τα πράγματα. Αλλά εγώ ο ίδιος τολμώ μόνο να λέγω «Κύριε ελέησον και σώσον με». Ώστε μέχρι την ώρα, γιατί μπορώ και εγώ να λέγω ότι έγινε κατά πρόνοια του Θεού. Είναι μια όαση γέροντα εδώ, αυτός ο τόπος. Ναι. Είναι μια όαση στην έρημο αυτή του ηλιστικού φρονήματος. Είμαστε μόνον, πώς να σας πω, ευγνώμονες απέναντι δηλαδή των κυβερνούντων την χώρα και την βασίλισσα και τα λοιπά. Αλλά η ζωή ως όλος έξω από την Ελλάδα είναι δύσκολη.
δεν κολλάει. Όλοι οι σκέψεις μας, θεολογικοί, ασκητικοί, δεν κολλάει με την παράδοση δηλαδή της Ισίως. Και με τους Ρωμαίους καθολικούς και τους Άγγλους. Αλλά αυτή η ζωή είναι η Κύριε. Εσείς γέροντα όμως, από ό,τι βλέπω, ζήσατε με ένα σοφό τρόπο εδώ. Τα χρόνια αυτά που ζήσατε εδώ, ζήσατε πολύ διακριτικά. Γι' αυτό και κάνετε μεγάλη ωφέλεια εν το κριτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα για ένα πνευματικό άνθρωπο. Εγώ να σας πω, είστε οικούμενος. Και εγώ ήμουν τρόπον την άντρα, οικούμενος. Και όλο κρεμασμένος με ένα νήμα απάνω στην άδεισο. Και όλο υπόνος για το κάθε ένα, κάθε ένα. Διότι ανθρωπίνως λέγοντας, δεν υπάρχει τρόπος, δηλαδή, δεν υπάρχει τρόπος ανθρωπίνως. Και οπωσδήποτε βρήκατε πολλές δυσκολίες, φαντάζομαι, εδώ, γέροντα. Καλύτερα να μην τα λέμε. Όμως αλλά και τούτο είναι μέχρι ενός, δηλαδή, ζήτημα για μας. Τώρα εξέδωκα εγώ με το βιβλίο την αυτοβιογραφία πνευματική. Το διαβάσαμε αυτό. Τι μας ενδιαφέρει, δηλαδή, η βιογραφία που έχει η αστυνομία. Μόνο τα πνευματικά εγώ παρουσίασα. Και τούτο εφάνει μέχρι σενός πραγματικός, σε καλή ώρα. Είναι μια μαρτυρία ζωντανή αυτό που κάνατε. Εγώ δεν έγραψα ένα βιβλίο που είναι θεολογικών αρχηγείων. Αλλά μόνο την πείρα μου από τον φόβο και Κύριε λέει. Και τώρα δεν καταλαβαίνω. Αρρώστησα πολλές φορές. Με θανασίμων αρρώστησα. Και ζω ακόμα έξω. Σας χρειάζεται η Εκκλησία, γι' αυτό και ο Θεός παρατείνει τη ζωή σας. Η ζωή σας είναι ένα θαύμα. Απορούν πολλοί πώς ζείτε. Απορούμε πώς ζείτε. Με τις ασθένειες που είχατε και έχετε, πάρα πολλοί άνθρωποι πνευματικοί απορούν πώς ζείτε. Διότι στο 86, δηλαδή σκάν αυτό το nuclear μηχάνημα που δηλαδή για την διαγνωστική του καρκίνου. Και μου άνοιξαν, δηλαδή, ότι είμαι με το πιο σοβαρό καρκίνο και περίμεναν, δηλαδή, τον θάνατο. Δεν ήταν δυνατόν να μου κάνουν εγχείρηση, δεν ήταν δυνατόν με ακτίνες, δεν ήταν δυνατόν με χημειοθεραπεία. Όλα αυτά
γιατί με άφησε να ψαρκίσω. Αλλά τώρα 6 χρόνια πέρασε, 7 χρόνια, που ζω και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς. Ύστερα από αυτήν την εγχείρηση του στόμαχου και λίγε καστέψαμε. Που 12 χρόνια δεν μπόρεσε εγώ να τρώω. Κατόπιν 2 χρόνια ήταν τα κάτι. Ο Άγιος Σιλουανός που ήταν γέροντάς σας ήθελε να ζήσετε για να, τον, για να ακούσετε και την επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας. Τι, ναι, αυτήν. Ο Άγιος Σιλουανός που ήταν γέροντάς σας ήθελε να ζήσετε για να ακούσετε την επίσημη αναγνώριση του ως Αγίου από την Εκκλησία. Και εγώ δεν ξέρω πως η προνοήσή σου το έκανε, με έβολε στα πόδια δηλαδή αυτού του ανθρώπου. Διότι τώρα το πνευματικό πρόβλημα θεολογικό περί του προσώπου. Εγώ έζησα τελείως με την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη λέγει «Εγώ είμαι ο Ω». Εάν λέγει «Εγώ», είναι πρόσωπο. Γι' αυτό το λόγο στο βιβλίο να είναι κεφάλαιο είναι ότι μεγάλη η λέξη είναι, δηλαδή, εγώ. Διότι εκφράζει το πρόσωπο. Και κατόπιν ποιήσαμε άνθρωπο κατοικόνο μας και καθαμίωση. Η επιστήμη δεν μπορεί να λέγει αυτό. Μπορεί να λέγει μόνο να αποκαλύψει. Και αν εμείς βασιζόμαστε μόνο σε αυτήν την αποκάλυψη, η, την οποία δεν ανέτρεψε ποτέ ο Κύριος, ώστε γιατί οπότε ήθελα στον Παναγιώτατο που είναι πίσω σας αυτό. Ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι θεολογικό σχεδίδιο, αλλά μόνο περιγραφή δηλαδή της πύρας ενός μαδαφού. Πολύ θα ωφελήσει, γέροντα. Αυτό το βιβλίο πολύ θα ωφελήσει. Να δώσει ο Θεός. Να δώσει ο Θεός. Διότι σήμερα ο νέος είναι συγχυσμένος ο άνθρωπος. Είναι πολύ συγχυσμένος. Και θέλει συγκεκριμένη ορθόδοξη σύγχρονη μαρτυρία για να μπορέσει να προβληματιστεί. Ναι, το λέγω πως με θάρρος, διότι είναι και πονός. Δεν είναι δηλαδή σως διανοητική εξέβρεση, αλλά τα γεγονότα. Είναι καρπή της Θείας Χάριτος. Και από αυτής της απόψεως, εγώ εξόρμασε γράφω ότι μήπως αυτή η αυτοβιογραφία θα βοηθήσει σε κάποιον να βρείτε την λύση δικού του αυτού του προσωπικού του πρόβλημα. Και εμάς αυτό το βιβλίο που το διάβασαμε πολύ μας ωφέλεσε στο Άγιον Όρος. Και πού ήταν τόσο. Εδώ είναι γέροντα αριστερά σας. Εδώ είμαι γέροντα. Μεταφράζω στον πατέρα Σιμεών. Σαχαρή. Ναι. Γέροντα. Αυτός είναι πρώτο μάρτης. Γέροντα, ο Άγιος Ηγούμενος το διάβασε και στη Δημοτική από χειρόγραφο. Γι' αυτό το λέγω, είχε αυτό.
πρώτο μάτι. Αλλά την έχει κάνει με την απίγκλος, η οποία δεν εκφράζει σε πτώση. Γέροντα, δεν εκφράζει, αλλά πρέπει να το κάνετε και στη δημοτική, διότι οι νέοι σήμερα δεν ξέρουν τα αρχαία και πρέπει να κάνετε οικονομία, να δώσετε ευλογία να το μεταφράσει και στη δημοτική γλώσσα. Γιατί οι νέοι μας είναι αμόρφωτοι σήμερα, δυστυχώς. Πρέπει αυτό το... Εάν υπάρχει τώρα σε καλή γλώσσα. Είναι καλή γλώσσα αυτή και εμείς αυτή θέλουμε. Αλλά δυστυχώς οι νέοι μας σήμερα αυτά τα πράγματα είναι άλλη γλώσσα, είναι γλώσσα της Ελλήνης. Και αυτό μπορεί να γίνει, τώρα. Τώρα μπορεί να γίνει. Αλλά για τα παραπομπάς πρέπει να παίρνουν διαψώμεθα. Πρέπει πάντως να μεταφραστεί στη δημοτική. Διότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς. Οι νέοι σήμερα, οι Έλληνες, δεν ξέρουν γράμματα. Άρα και πολλοί καταλαβαίνουν αυτό το βιβλίο. Δεν το καταλαβαίνουν, αλλά αυτοί που θα το καταλάβουν δεν μπορούν να το καταλάβουν από τη γλώσσα. Σήμερα εμείς έχουμε μοναχούς. Οι νέοι μοναχοί δεν ξέρουν ελληνικά. Κι ας είναι Έλληνες. Διότι δυστυχώς στην Ελλάδα η μασονία κατάφερε να νοθεύσει την ελληνική γλώσσα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο, φυσικό το λόγο, αφού γιατί η πρόνοια τους με έφερε στον Θεόλο, δηλαδή λέγει περί της ασκήσεως ανωτάτου χαρακτήρα. Περισσότερο βαθιά, περισσότερο οξία δεν υπάρχει. Και από εδώ μπορεί κανείς να με καταλάβει ότι είναι το Θεό. Βάστα το ρούν σου στην χώρα σου. Στον Άδη. Και μην αφήνεις να την πεις. Και γλύφτηκες ο Κύριος. Και το βιβλίο σας, ο Άγιος Ιλουανός, έστειλε πολλούς μοναχούς του Άγιον Όρος αυτό το βιβλίο, να ξέρετε. Σε όλη την Ευρώπη. Και πολλούς καθολικούς έκανε Ορθοδόξους. Αλλά και τώρα στην Ρωσία μπορεί να ωφελήσει, διότι αυτοί τελείως έχασαν, δηλαδή, την κουλτούρα ασκητική. 70 χρόνια της εχμαλωσίας παδελώνες. Βλέπετε, στη Ρωσία ήρθαν εκεί μερικοί επίσκοποι στο Βατοπέδι και μας είπαν ότι εκεί υπάρχει ευλάβεια, αλλά δεν υπάρχει εσωτερική ζωή. Στη Ρωσία. Υπάρχει με πολύ ευλάβεια, αλλά δεν υπάρχει εσωτερική ζωή, όπως είπατε, λόγω του διωγμού. Και τώρα έχασαν την άσκηση και τούτο μπορεί να βοηθήσει. Πάντως πρέπει να κλείσουν. Όσον πρόκειται για μένα. Αλλά εσείς καταλαβαίνετε ότι η ιδέα μου είναι η Ρωμαίο-Καθολική, όπως έχω ακούσει από πολλά χρόνια,
από τα αρχάς που άρχισε δηλαδή να έχω φιλολογικά σπουδάς και υποστάς. Λένε ότι ο σώρος της Εκκλησίας δεν μπορεί να λέγει εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν είναι μία καθολική, αλλά είναι κομματάκια των, πώς να πούμε, εθνικιστικών δηλαδή κεφαλαίων που ζουν με την έξω μεταξύ. Έτσι λένε δυστυχώς. Και εγώ εσείς αποδείξετε το αντίθετο. Το 12 εθνικότητας εδώ. Αλλά και αυτήν την ιδέα την κατάλαβε ο Πατριάρχης Αθηναγόρος ο πρώτος. Αυτός είχε μεγάλη πείρα. Και οπότε εγώ υπέβαλα την αίτηση να είναι η Ιερά Αρχιμονή της Μαγής του Αγίου Παύλου, εξάρτημα. Και αυτός, γιατί διαμέσου άλλου Αθηναγόρου, τι του Λονδίνου, είπε «Πέστε στον Σοπρόνιο να μου δώσει δηλαδή, να μου υποβάλει αίτηση για το Σταυροπίδιο». Αλέως, δηλαδή, αυτός δεν θα μπορέσει να κάνει, διότι είναι διεθνές. Και αυτό φαίνεται ότι είναι ένα από αυτά που δείχνει ότι ήθελε ο Θεός να γίνει αυτό το μοναστήρι. Ναι. Που δόθηκε εύκολα το Σταυροπήγιο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Βέβαια, η επιστήμη λέγει ότι έγινε μία φορά. Μπορεί να συμβαίνει πάντοτε. Πώς το παντατικό. Ας ρωτήστε τον Άγιο Αγώ. Ό,τι ήθελα, τι ό,τι μας δώσετε. Διότι και το Άγιον Όρος, γέροντα, το Άγιον Όρος, αν είχε τους δεσποτάδες από πάνω, δεν θα ζούσε μέχρι τώρα. Και κατάλαβα. Το Άγιον Όρος, αν είχε τους δεσποτάδες από πάνω, δεν θα ζούσε μέχρι τώρα. Δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω την ιδέα. Γιατί δεν θα ζούσε. Διότι... Δεν ξέρω, ο γέροντας θα εξηγήσει τώρα. Θα εξηγήσει. Οι επίσκοποι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, ενοχλούν τους μοναχούς. Ναι. Και δεν τους αφήνουν στην ησυχία τους. Και χωρίς να το θέλουν τους διασπάνε και τους καταστρέφουν και τους κατακρεουργούνε. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος για να ζει, όπως ξέρετε, ζούσε διότι δεν είχε επίσκοπον από πάνω, δεν είχε επισκοπική μπόταν από πάνω. Γι' αυτό και το Σταυροπήγιο που έχετε εδώ είναι μεγάλη ευλογία, διότι δεν είστε στον επίσκοπον εδώ πέρα που να σας λέει πηγαίνετε εκεί, πηγαίνετε εδώ, γιατί κάνετε αυτό εδώ, γιατί το κάνετε εκείνο, και έχετε ελευθερία. Και η ελευθερία είναι μεγάλο πράγμα που ξέρετε στους μοναχούς. Εν μέρη τώρα καταλαβαίνω, διότι από τα γραφτά μου όπως λένε
παιχνιδική. Βλέποντας, φαίνεται ότι δηλαδή ο μοναχισμός δεν είναι απρόκεινο πράγμα, αλλά κατά την κλίση με ήττα του Θεού. Και αν δηλαδή θα διαβάσουν αυτό το ίδιο, θα πούνε ότι δεν είναι δεμπέλετες που πηγαίνουν, αλλά είναι κλίσεις του Θεού. Από αυτές τις απόψεις μπορεί να είναι και ό,τι θεολογικό είναι, είναι θεολογικό, δηλαδή που η θεολογία που δηλαδή συμπίπτει με την άσκηση ορθοδόξου αρχηγή. Γι' αυτό το λόγο παραπομπές είναι μόνο στην Αγία Γραφή. Και σας ευχαριστούμε για το γράμμα σας. Να σας πω πως γιατί. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν πιο βαθιά, δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το βίντεο. Αλλά και στο Αγενόρδο, δηλαδή που εζούσε σχεδόν μισή αιώνα ο Σιλβανός. Οπότε έλεγε στους μοναχούς, αυτοί είχαν φόβο, τέτοιο πάντως για την αγάπη του Θεού. Και αυτός δεν μπόρεσε δηλαδή να λέγει ανοιχτά, αλλά έκανε νόρθο. Δεν τον κατάλαβαν γέροντα. Τον Άγιο Σιλουανόν εκεί που ζούσε δεν τον κατάλαβε κανένας. Δεν ήξερα με ποιον είχαν να κάνουν δυστυχώς. Ναι. Γι' αυτό και τα λείψανα του βλέπετε πήρετε μερικά εσείς, τα άλλα δεν τα έχουμε. Ενώ ήταν τόσο μεγάλος Άγιος, δεν τον ήξεραν διπλανή του και τον κοροϊδεύαν. Σε μένα, αμαρτωλό, που ήμουν χαμένος, δηλαδή είναι μεγαλύτερο δώρο της προνοίας που μου έδειξε δηλαδή αυτό. Επειδή ήξερε ότι θα τον αξιοποιούσατε εσείς, γι' αυτό και σας το έδειξε. Και οφείλεται ανθρωπίνος, οφείλεται απόλυτα σε εσάς η προβολή του Αγίου Σιλουανού. Απόλυτα σε εσάς οφείλεται. Γι' αυτό και θα σας περιμένει στον ουρανό με αγκάλες ανοιχτές ο Άγιος. Έτσι είναι. Γιατί. Έτσι είναι ανθρωπίνος. Διότι πολλοί μου είπαν ότι προσήφθητο δηλαδή στον Σολωνό και αμέσως έγινε. Ναι, αλλά... Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Και αγιορείται πολλές φορές στη συντελικά τη θέση. Ώστε δηλαδή η γρήγορη απάντηση του στην προσοχή έγινε την ιδέα της εγκαιοσύνης. Πάτε, γέροντα, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως, αλλά να ρωτάτε τώρα. Ο πάτε Σιλουανός, ο δικός σας ο μοναχός. Ένας δικός τους μοναχός, ο πάτε Σιλουανός. Ήταν σε αγρυπνία στη Σιμωνόπετρα. Και την ώρα της αγρυπνίας, του ήρθε η ιδέα
Άραγε, έχει παρησία ο Άγιος Σιλωνός να προσέρχεται για μας. Και μόλις σκέφτηκε έτσι ο πατέρας Σιλωνός, την ίδια ώρα ήρθε κοντά του ο πατέρας Αθανάσιος, ο διερμός και του λέει, πάτε Σιλωνέ, του λέει, κοίτα, του λέει, μυροβλίζει το λείψανο που έχω του Άγιου Σιλωνού και βοδιάζει. Και λέει ο πατέρας Σιλωνός, μου δώσε ο Θεός την απάντηση σχεδόν ακαριέως. Ότι ακούει την προσευχή, διότι σκεφτόμουν, άρα για ακούει τις προσευχές μας. Και ήρθε ο πάντα Αθανάσιος την ίδια ώρα και του λέει, κοίτα το Άγιο Λείψανο του Άγιου Σιλώνου, μυροβλήσε. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να καταφέρει κανένας βιογράφος. Είναι δικό του έργο. Που την ευχή σας. Ευχαριστώ. Και ο αγαπητός μας, ο πνευματικός στρατηγός. Οπότε τον χαιρετώνησε αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Δηλαδή έπρεπε να πάρει να πει κάθε λόγο. Ακόμη στο διάκρο. Και η προσήκη στον Σιλώνο και κάθεσε και αμέσως έγραψε, να σας πω, κάτι που υπερβαίνει το λαό. Δηλαδή και αυτό έτσι έτσι, ώστε δηλαδή η απάντηση συνεργασίες του έκανε σαν για τον Άγιο Νικητέο. Και εσείς πρέπει να έχετε προσωπική εμπειρία για την παρησία του Αγίου Σιλουανού, Γέροντα. Να σας πω, αγγλικαγή μου, με την ιστορία αυτής της Παρισίας. Στην δεύτερη ημέρα του Πάσχα, ίσως το 1930 ή 1931 ήρθε σε μένα ερημίτης Ρώσος, άνθρωπος μορφωμένος, μηχανικός κτλ. Και μου λέγει, πάτε στον χρόνο. Πώς να σωθούμε. Αλλά αγαπούσα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν πολύ πράος εκδικής άνθρωπος. Αλλά και έξυπνος άνθρωπος. Και του ετοίμασα εγώ ένα πλητσάνι τέτοιο τσάι.
και του δίνω το τσάι και λέγω, να στέκεσαι στην άκρη της αλήσου. Και οπότε είναι υπέρ την δύναμή σου λίγα πίστε και πάρε ένα τσάι. Την άλλη ημέρα με συναντά ο Σουλανός, με τον οποίο δεν είχαμε εμείς επαφή, αλλά εγώ αισθάνθηκα την δύναμη του. Και μου λέγει, χτες ήταν, δηλαδή εσάς ο Βλαντίμηρος, εγώ το απαντάω όχι γιατί τα ήτος, αλλά απλώς. Άρα και εγώ έσφαλε σε κάποιο λόγο και λέει ο Στρέλος, όχι, αλλά αυτό που είπατε ήταν υπέρ την δύναμή του, υπέρ το μέτρο του. Ελάτε να τα πούμε. Ώστε με ικάρισε να μου πει και από αυτήν την φράση να στέκεσαι στην άκρη της αλήσου. Και οπότε δεν έχεις δυνάμεις. Σε κουράσω λίγο και πάρε ένα τσάι. Αυτός δεν κατάλαβε κάτι. Και κατόπιν, δηλαδή, ήρθα εις αυτόν. Αυτός μου εξήγησε και είπε για το βάσο των νου σου. Ήρθα κοντά σου, εις τον Άδα και μην απελπίσω. Μεγάλη φιλοσοφία γέροντα αυτό. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλη φιλοσοφία. Και ξέρετε, τι εγώ υποκέτω, τι εννοείσαι ο Κύριος, βάσα το νου σου εις την κόλαση. Γιατί η μία ώρα πριν εμφανίσεις του Χριστού και αυτόν πήρε άρχισε της χάριτος και αυτός καθαρά είδε την αιώνιο απώλεια και ύστερα από αυτό πάνε ο Κύριος χωρίς κανένα λόγο, γιατί δεν είπε τίποτε για μια στιγμή. Και οπότε τέτοι έγινε τούτο χωρίς λόγο. Θέλω να πω ότι χωρίς λόγια. Άρχισε αυτός να προσέρχεται, να προσέρχεται υπέρ όλης της ανθρώπωσης. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και έγινε σαν μία κατάσταση, όχι σκέψη, αλλά κατάσταση. Γι' αυτό... Και οπότε έγινε ο Κύριος, βάστε τον νου όπως ήταν εκεί, ύστερα με είδες. Ναι. Και τι ούτω τρόπος θέλει, το βάθος θέλει αυτού του λόγου περί της άλλου.
γιατί μόνο ο Σιλωνός το ξέρει. Διότι για μας μάλλον η αυτομιψία προσήκη. Αλλά όχι αυτή η κατάσταση. Και τι κουβέντα η ομιλία με τον Χριστό ήταν πολύ πώς να σας σύντομη. Αφού τι είπε ότι βλέπετε μόνοι και τα λοιπά. Λέει οι υπερήφανοι υπάρχουν από αυτό. Μα πώς να τα πειραστώ, κύριε. Του λέει βάστα το νόμο σου στην κόρος και μην απελπίσω και επίσης. Μην απελπίζω. Και έφυγε. Ποιος είναι η ιστορία? Ο πατήρ Σιμεών γέροντα του είσαι. Μεταφράζω συγχρόνως. Συγγνώμη. Δεν βλέπω. Γι' αυτό γέροντας το Άγιον Όρος επικρατεί ότι ο γέρος Ιλουανός και ο γέρος Ιωσήφ, ο παππούς μας ο ησυχαστής. Έχω πάει σε αυτό 2-3 φορές. Είναι οι σύγχρονοι Γρηγόριοι Παλαμάδες στο Άγιον Όρος. Έχω πάει 2-3 φορές που ακόμη ήταν στον Άγιο Βασίλειο. Τον εγνωρίσε? Όχι. Δεν τον γνώρισα. Δεν ήμουν άξιος να τον γνωρίσω. Είναι ήμουν 3 ετών. Όταν πέθανε ήμουν 3 ετών. Όταν πέθανε ο γέρον Ιωσήφ ήταν 3 ετών ο Άγιος Οικουμένος. Πόσο είσαι? 37. Και τούτο έχει κάποιον αναλογία δηλαδή με τους μεγάλους πατέρες της Αιγύπτου. Ποινήν έλεγε, οπότε του είπα, δηλαδή, ότι θα πάει στην βασιλεία. Και αυτός λέγει, πιστέψετε με, αδελφοί. Όπου είναι σωστανάς, εκεί βάλω. Αυτό το πνεύμα των πατέρων. Ότι Αντώνιος εσκέπτεται όπως με τον παπουτσίν. Ναι. Για την Αλεξάνδρα. Όλοι σας σωθούν. Μόνο σηκώ. Και αυτό αυτά τα πράγματα είναι γιατί κορυφές, γιατί της ασκήσεως. Η αυτομεμψία ως κατάστασης. Ως κατάσταση. Ως αδιάλειψη ως κατάστασης. Όπως η φυσιολογία. Η φυσιολογία είναι το περιεχόμενο
των προσπόλεμων. Και παράδειγμα αυτής της θεολογίας που είναι περιεχόμενο των προσωπών είναι η λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου. Όλη η ανάφορα είναι θεολογία. Και εκφράζεται και έπαιρνε χαράκτηρα και πιάνει τόσο ή μόνο προσευχή. Αλλά κατόπιν έρχεται η θεολογία ως κατάσταση. Ο Ιωάννης ο θεολόγος από ακαδημικής απόψεως δεν είναι θεολόγος, απλώς τα λέει. Αλιεύς. Αυτούνου η θεολογία ήταν η κατάσταση. Ό,τι λέγει γίνεται δόγμα για Θεό. Οι πατέρες γύρω μας κάπως δηλαδή καταλαβαίνουν τη δική μας πρόσφαση. Ποιος γέροντας, ποιος γέροντας γέροντας. Συγγνώμη, αυτός είναι ένας από αυτούς. Και να πάρω το έτσι που είναι αριστερά. Και μάλιστα την Δευτέρα αυτή που πέρασε, δηλαδή, εγώ συνέστησα τους αδελφούς και τον ανθρώπο. Αλλά δεν περιγράφει πώς γίνεται τούτο. Οπότε ο Κύριος επάλευε με τον Σατανά στην έρημο. Τότε έχουμε κάποια εξήγηση. Αλλά θέλω να πω μήπως χρειάζεται στους ανθρώπους πώς γίνεται ο πόλεμος εναντίον των λογισμών των παθών. Εγώ λέγω περί τούτου λίγα στα βιβλία του Γέροντα, περί του Γέροντα. Αλλά πώς θα μίσετε, εάν δηλαδή θα γίνει η καλή περιγραφή πώς γίνεται η μάχη μεταξύ των λόγων. Στο πρώτο βιβλίο εγώ εξηγώ ότι κάθε λογισμός του πάθους, δηλαδή συνδέεται με την κίν, δηλαδή με την ύλη και πάντοτε έχει μία μορφή. Ένα είδος. Και εάν
αυτό το είδος δεν δέχεται με την καρδία μας, με τον λόγο μας. Το πάθος σταματάει. Και δεν μπορεί να κάνει να πάει. Αλλά κάποτε στις αρχές πρέπει να είναι η μάχη, όπως λένε, σώμος το σώμα. Έτσι. Και τότε μπορεί και να ξέρω να βρούμε. Αλλά ο Σουρατών, μα πώς γίνεται. Πώς να δεις έτσι. Πολύ καλά κάνετε και το γράψετε αυτό. Διότι το γράψετε κατά τρόπο σύγχρονο. Εγώ κάλεσα τους αδελφούς μου γιατί να κάνω ένα απόκριση να πήγα. Αλλά είναι επικίνδυνο να γράφει κανείς, καταλαβαίνει. Ώστε δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να έβρει ένα τρόπο να εκφράσεως. Είναι πολύ λεπτό, γέροντα. Είναι πάρα πολύ λεπτό πράγμα αυτό. Ο Σουλανός έλεγε, αλλά ήταν άνθρωπος απασής. Εάν δηλαδή μας ανησυχεί δηλαδή λογισμός. Να. Εμείς είμαστε ελεύθεροι να αποβάλουμε αυτήν την σκέψη και να έχουμε το νου μας στο άλλο πράγμα. Αυτός το μπορούσε να κάνει. Αλλά οι άλλοι είναι καμπτούλοι δηλαδή ενός λογισμού. Πολλές φορές ένας λογισμός μας κάνει τη ζωή μας κόλαση. Πολλές φορές ένας λογισμός κάνει τη ζωή μας κόλαση. Και κάνει άλλο κάτω όλο. Και ακριβώς οι γέροντες μας δανείζουν λογισμούς, γέροντα. Και λέγει ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι δηλαδή να σκεπτόμαστε άλλο πράγμα. Κι ώστε η εχμαλωσία, δηλαδή υπό του λογισμού, γι' αυτό δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έρχεται ο λογισμός κακός. Και αυτό σκέπτεται άλλο πράγμα. Και τούτο δηλαδή, θεωρητικός, όπως λέγει ο Σιλβάνος, είναι εύκολα. Αλλά πράγματι, ο λογισμός του πάθος θα κολλήσει και σε βασανίζει. Ώστε ο πόλεμος δηλαδή με ρωτισμό σαν δηλαδή είναι με τον σατανά. Σώμα προς σώμα. Εγώ είμαι βαθύτερα ευγνώμων δηλαδή στον Θεό και ότι με κατεξίωσε να είμαι στο Αθηνόρος. 22 χρόνια έκανε.
έχω κάνει. Και εμείς είμαι θα βαθύνταν τα ευνόμενα στο Θεό που σας γνωρίζουμε τώρα. Δεν ακούσατε ή δεν θέλετε. Δεν ακούω. Μπομπομένο είναι. Και δυστυχώς οι γύσεις από αυτής της απόψεως είναι απόρθωτος. Με ζητάνε θεολογία και τα βιβλία. Διανόηση. Yeah. Αλλά η μόνη μελέτη που μας κάνει να ξέρουμε, να αισθανθούμε πώς είναι ο Θεός, είναι η ζωή, ασκητική ζωή, σύμφωνα με τους τα σύντολα του Ευαγγελίου. Οπότε η ζωή μας είναι σύμφωνα με την, τότε καταλαβαίνουμε, διότι μεταξύ των εντολών και μεταξύ του νοός του Θεού του ίδιου δεν μπορεί να υπάρχει διάφορα. Οπότε σκεπτόμεθα, όπως λένε οι εντολές, τότε ο νους μας συνηθίζει να σκέπτεται όπως ο Θεός ο ίδιος. Και εκεί λένε για την θέωση. Αλλά τι είναι θέωση? Εκείνη υπακοή στην αρχή των εγκομένων. Να κόπει δηλαδή το θέλημά του κατόπιν με την υπακοή στα σύντολα του Ευαγγελίου. Δηλαδή φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Θέλουμε μικρά πράγματα, αλλά τα αποτελέσματα πρέπει να γίνουν μεγάλα. Εγώ παρακαλώ να περιγράψω. Έχουμε δηλαδή καλά περιγραφά στο γράμματα του Νικοδήμου του Αδιορίτου. Ήτανε σχολαστικός Άγιος. Ήτανε σχολαστικός Άγιος. Περιέγραφε με λεπτομέρεια ο Άγιος. Και τούτο είναι όπως είναι στην Ιεραρχικότητα. Γιατί αυτό είναι για τον Ιησουδάνο. Και τώρα τέτοιον έχουν για τον Άγιο Νικόδημο, νομίζω. Εγώ δεν ξέρω αν τέτοιος είναι ο κώδικας. Κακ φρέμ. Α, ο Κορνέζ αυτής. Αλλά υπάρχουν γιατί τώρα στην κοινότητα που φαίνεται δύο του Νικοδήμου του μας το έστειλαν ως αντίγραφο και στις μονές ιερά κοινότης. Όταν ήρθε στην κοινότητα αυτό το πατριαρχικό σιγήλιο για την αγιοποίηση του Αγίου Σιλουανού, μας το έστειλαν το αντίγραφο και στις μονές και να το έχουμε στο αρχείο μας. Όταν το πατριαρχείο αγιοποίησε τον Γέροντα Σιλουανό, έστειλαν συγγύλιον στην Ιερά Κοινότητα και η Ιερά Κοινότητα έστειλε αντίγραφα σε όλες τις μονές.
να έχουν οι μονές το αντίγραφο του συγκυλίου της Αγιοποίησεως, το αρχείον τους. Διότι ο Άγιος είναι Αγιορείτης, γι' αυτό μας το έστειλα. Διότι είναι Αγιορείτης. Και η κομμάτια από την κοινό. Εγώ θα το πληθυνώ. Ιδιορυθμίτης όμως. Κάτω. Ιδιορυθμίτης βατοπαιδινός. Η βατοπαιδινή είναι ιδιορυθμίτης. Όχι, όχι ιδιορυθμίτης. Διότι εγώ ήμουνα στην σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Αλλά εκεί είχα καινούριο. Αυτή γελάμε. Όχι, συγγνώμη γέροντα. Χαιρόμαστε. Χαίρονται. Δεν γελάνε γέροντα, χαίρονται. Λοιπόν, τους αγαπώ. Αυτή γελάμε. Στην σημερινή εποχή μας στην Ευρώπη να σκέπτονται κατά των ανθρώπων, γιατί είναι μεγάλο πράγμα. Στην Ελλάδα όλη η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη, δηλαδή από την πίστη, από την θεολογία, από την άσκηση. Και εκεί περνά κρίση η Ελλάδα τώρα. Περνά μια κρίση, γέροντα, η Ελλάδα. Η Ευρώπη εισέβαλε και στην Ελλάδα. Και περνά μια πνευματική κρίση η Ελλάδα. Δεν δούμε. Διότι τόσο τελευταία πέθαναν μεγάλοι ασκητές. Όσο δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς για την Ελλάδα ότι δηλαδή είναι νεκρή. Είναι πολύ ζωντανή. Είναι ζωντανή, αλλά εισέβαλαν η Ευρώπη και έχουμε μια στενοχώρια, έχουμε ανησυχία και για την Ελλάδα. Αλλά δεν πιστεύετε ότι θα νικήσουμε? Πιστεύουμε.